Ανάστατη είναι η κτηνοτρόφη τη Κρήτη που πριν καν αντιμετωπίσουν τι συνέπειε τη Πανόλη, καλούνται για ένα δεκαήμερο να υποστούν τι συνέπειε τη απαγόρευση μετακίνηση εγωπροβάτων για αναπαραγωγή, πάχυνση, βοσκή και σφαγή υπό το βάρο των κρουσμάτων ευλογιά που όμω δεν υπάρχουν στην Κρήτη. Δεν έχουμε πάρει ανάσα. Τα τι τροφέ το καλοκαίρι λόγω Πανόλη που είχαμε μέσα για να ταΐζουμε τώρα και την ώρα που ανοίξαμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μα ντούκου πάλι την αρχή. Ε, πώς δεν φοβόμαστε, σε δέκα μέρε ξεκινάνε οι άνθρωποι να σακάζουν. Έχουν γεννήσει πιο πολύ. Και εγώ ο ίδιο. Δηλαδή, τι θα κάνουν, θα βάλουν τα αρνιά μέσα. Δηλαδή, κουβεντιάζουμε ότι κάθε μέρα είναι 500 με 600 ευρώ μέσα. Στην απόφαση του Υπουργείου που ελήφθη χθε, οι κτηνοτρόφοι απαντούν ότι όπω και με την Πανόλη θα είναι απόλυτα συνεργάσιμοι. Ωστόσο, έστειλαν τελεσίγραφο εξηγώντα ότι εφόσον δεν υπάρχουν κρούσματα στον νησί, την 11η μέρα οι ίδιοι δεν θα δεχτούν να ακούσουν ούτε καν την πιθανότητα παράταση των μέτρων. Έχουμε πειθαρχήσει σε όλα τα μέτρα που έθεσε η κυβέρνηση, αλλά δεν είχε κανένα λόγο επιστημονικά να κλείσει στα νησιά όλα τα νησιά τα σφαγεία. Δεν έχουμε το περιθώριο. Θα αρχίσουμε σε αυτέ τι 10 μέρε μόνο και μόνο αυτέ τι 10. Στην 11η θα είμαστε απέναντι. Όλοι οι χτινοτρόφοι Κρήτη. Από την πλευρά τη Διεύθυνση Κτινιατρικής Υπηρεσία τη Περιφέρεια Κρήτη, είχε προταθεί η απαγόρευση να μην ισχύσει για τι εντό Κρήτη μετακινήσει. Ενώ αντίστοιχο ήταν και το πνεύμα τη πρόταση που έγινε από την Περιφέρεια. Είχα πει λοιπόν ότι ε, να μην μπαίνει τίποτα στην Κρήτη από εγώ Δηλαδή να προφυλάξουμε τα σύνορα σε εισαγωγικά. Δεν έχουμε σύνορα σε εισαγωγικά τη Κρήτη. Ε, ε, αλλά εντό τη Κρήτη να έχουμε κανονικά τι μετακινήσει. Να μην επηρεαστεί λοιπόν η οικονομία μα. Υπάρχει ένα περιορισμό από νομό σε νομό των μετακινήσεων, αλλά τουλάχιστον ο κάθε νομό να μπορεί να σφάζει τα ζώα τα δικά του. Αυτό δεν είναι δεχτό. Ήταν ένα οριζόντιο μέτρο το οποίο πήρε το Υπουργείο. Εγώ θέλω να τονίσω ότι προ του παραγωγού μα που ήταν πραγματικά σύμμαχοι που γρήγορα καταπολεμήσαμε το θέμα της πανόησης των μικρών μυρικασικών και τώρα να τηρούμε όλα τα μέτρα παρόλο που δεν υπάρχει κρούσμα στην Κρήτη. Σε ό,τι αφορά την ευλογιά, όπω ξεκαθαρίζουν οι επιστήμονε, είναι μια ζωονόσο που δεν απειλεί τον άνθρωπο. Ωστόσο, για τα ζώα είναι εξαιρετικά μεταδοτική αλλά και ανθεκτική, αφού επιβιώνει στο εξωτερικό περιβάλλον για έξι μήνε. Πρέπει να κρατήσουμε μια ενιαία γραμμή για να, μην... για να κερδίσουμε και τον πόλεμο. Δηλαδή, τώρα έχουμε ένα πόλεμο πάλι. Αν δεν έχουμε κάποιο κρούσμα, πιστεύω να είναι θετικότερα τα πράγματα, χωρίς να μπορούμε να προεξοφλήσουμε όμως κάτι από τώρα.